Ο Γουίλι μόλις τώρα μου είπε πως θα μας καταθέσουν 2 εκατομμύρια δολάρια στο λογαριασμό μας. Τέλος τα βασανά μας, όλα θα ξαναγίνουν όπως πριν. Γιατί το λες αυτό, Λαλίτα? Από πού το συμπέρανες? Η κυρία Πάολα πήγε και βρήκε έναν από αυτούς τους εκατομμυριούχους που γνωρίζει και τον κατάφερε να της δώσει 2 εκατομμύρια δολάρια. Τι, τι? Πόσα λεφτά είναι αυτά, Λαλίτα? Πάρα πολλά λεφτά, Αντέλα! Είσαι σίγουρη, Λαλίτα? Δεν είναι εύκολο να πάρει κανείς τόσα λεφτά. Ναι, αλλά η κυρία Πάολα τα πήρε. Αφού το ξέρετε ότι παίρνει πάντοτε αυτό που θέλει πάρα πολύ. Φαρμακόγλωσσα. Αν τα πήρε για να σώσει το εργοστάσιο, ο Θεός να την ευλογήσει. Αφού σας είπα τα κουτσομπολιά, πάω τώρα να της παραδώσω ένα τηλεγράφημα που ξέχασα. Χριστέ μου, ελπίζω να το σώσουν το εργοστάσιο. Βλέπεις πια πως η κυρία Πάολα δεν είναι τόσο κακιά, Φιντελίνα. Το ξέρω, το ξέρω. Α, κυρία, είμαι ξεχασιάρα. Τι είναι, Λαλίτα? Έφτασε αυτό για σας σήμερα. Τηλεγράφημα. Αγαπητή συντερίστρια, καλά περνάω ακόμα, όμως ο καιρός περνά γρήγορα. Θα ξανάρθεις νέα μου πριν επιστρέψω, και αυτό θα γίνει σύντομα. Δεν αισθάνεστε καλά, κυρία? Όχι, όχι. Είχε άσχημα, ναι, αυτό το τηλεγράφημα? Όχι. Μου φαίνεστε πολύ χλωμή. Είναι οι πολλές συγκινήσεις της ημέρας. Θα πάω να σας φέρω λίγο ενόπνευμα. Ναι, Λαλίτα. Εκείνη είναι. Ω, Θεέ μου, δεν πέθανε. Πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα σου. Γιατί? Αν μπορεί κάποιος να μας πληροφορήσει, είναι αυτή. Και περίεργο που δεν το έχει κάνει. Γιατί αυτή? Και το ρωτάς? Γιατί σίγουρα αυτή ζήτησε από τον Ντάγκλας Μαλντονάδο τα λεφτά. Και γιατί σε αυτήν τα δάνεισε, ή μάλλον για αυτήν. Σε παρακαλώ, Ροντρίγκο. Θα τηλεφωνήσω στη γιαγιά. Ο κύριος Ντανιέλ στο τηλέφωνο. Ναι, καλός Ντανιέλ. Γιαγιά, ξέρεις για το δάνειο που ζήτησε η Πάολα από τον εκατομμυριούχο Μαλντονάντο? Μα και βέβαια, Κάρλος Ντανιέλ. Γιατί να μην το ξέρω? Άρα ξέρεις ότι πήγε και τον είδε σήμερα, έτσι δεν είναι? Ήρθε πριν από λίγο, αφού τον είδε. Και δεν μπορείς να φανταστείς πως έκανε. Γιατί? Τι έγινε? Θα προτιμούσα να τα μάθαινες πρώτα από την Πάολα. Αλλά μιας και μου δίνεται η ευκαιρία, θα σου τα πω εγώ. Ο Μαλντονάντο δίνει 2 εκατομμύρια δολάρια για να σωθεί το εργοστάσιο. Η Πάολα σπίτι είναι? Ναι, γιέ μου, εδώ είναι. Έρχομαι αμέσως, γιαγιά. Δεν χωράει αμφιβολία. Η Πάολα πήρε τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Αρκετά, αρκετά, Λαλίτα. Νιώθω ήδη καλύτερα. Ω, κύριε, αν συνεχίσετε έτσι θα αρρωστήσετε. Ναι, είναι πιθανό. Το τηλεγράφημα? Όλα εντάξει. Γιατί δεν ξεκουράζεστε λίγο? Έχεις δίκιο. Άφησε με μόνη. Θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ λίγο. Μάλιστα, κυρία. Ώστε ωραία τα κατάφερες. Ναι, όπως παλιά.
Δεν έχω ακόμα καταφέρει να κάνω τον Κάρολος Δανιέλ να ξεχάσει την Πάολα. Υπομονή, είναι θέμα χρόνου. Τι έκανες? Θέλω να σου ζητήσω κάτι. Ναι. Θέλω να καλέσεις την Πάολα εδώ στο σπίτι σου. Θέλω να τη συναντήσω το συντομότερο δυνατό. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, άνοιξέ μου σε παρακαλώ. Νωρίς ήρθες. Θέλω να μιλήσουμε για τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Το έμαθες? Σχεδόν όλοι το ξέρουν. Όπου να είναι θα γίνει η κατάφεση στο λογαριασμό μας. Και τι σκέφτεσαι? Εγώ είμαι αυτός που πρέπει να ρωτάει. Είσαι ακόμα εχθρικός μαζί μου. Υπό ποιους όρους μας δανείζει αυτός ο άνδρας τα 2 εκατομμύρια? Θέλεις να κάνεις την Πάολα να σε ερωτευτεί? Ίσως. Ίσως να τα καταφέρω. Έτσι θα υποφεληθείς κι εσύ μάλιστα, κάνοντάς την να ψυχρανθεί με τον άντρα της. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Ο Κάρλος Δανιέλ μάλλον διασκεδάζει με τις απιστίες της. Δεν μπορεί να κάνει περισσότερο από ό,τι έχει ήδη κάνει. Τώρα φαίνεσαι απογοητευμένη. Είναι που έχω την εντύπωση ότι θα τα ξαναβρουν. Τέλος πάντων, Τζέμα. Και εγώ δεν νομίζω ότι θα έρθει αυτή εδώ. Ωραία, ας πάμε τότε εμείς σπίτι της. Εντάξει, θα πάμε μια από αυτές τις μέρες. Γιατί όχι, αύριο. Άκουμε. Αυτός ο άνθρωπος μας δανείζει χρήματα με τους ιδανικότερους όρους. Σε προειδοποιώ, δεν θα μας ταπεινώσει. Κοίταξε, Κάρλος Δανιέλ, μπροστά σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως η χρεοκοπία του εργοστασίου, η περηφάνεια περνάει σε δεύτερη μοίρα. Εξάλλου, δεν υπάρχει κακή διάθεση από μέρους του. Συγχώρεσέ με, Πάολα. Δεν ήθελα να σε κάνω να θυμώσεις, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Καταλαβαίνω, Κάρλος Δανιέλ. Οι καταστάσεις το απαιτούν. Όμως σε παρακαλώ, προσπάθησε να κατανοήσεις αυτό που κάνω. Δεν αντέχω τόση απάθεια. Δίκιο έχεις. Πρέπει απλά να με δεχτείς όπως είμαι τώρα. Μια γυναίκα σκεπτόμενη που θέλει να βοηθήσει εσένα και τα παιδιά σου, καθώς επίσης και όλη την οικογένεια. Σ' αγαπώ, Πάολα. Σε παρακαλώ, είμαι δαραγμένη, άσε με. Μ' αγαπάς? Ναι, Κάρλος Δανιέλ. Με όλη μου την καρδιά. Τόσο επίγονη είναι να τη δεις? Πολύ. Αρχίζει και με ενδιαφέρει η Πάολα Μπράτσο. Λοιπόν, άρχισε να τη φλερτάρεις. Βοήθησέ με πηγαίνοντάς με κοντά της. Εντάξει. Αλλά ξέρεις, δεν θέλω να ανακατευτώ φανερά. Αν το μάθει Κάρολος Δανιέλ θα με μισήσει. Μην ανησυχείς. Θα είμαι πάρα πολύ διακριτικός. Η Πάολα δεν είναι μικρή. Ο Θεέ μου, τι θα γίνει αν έρθει πίσω πριν την ώρα της? Όλες μου προσπάθειες θα πάνε χαμένες και θα αρχίσει να φλερτάρει με όλους πάλι. Μακάρι να μπορούσα να την εξαφανίσω από τη ζωή μου όπως σκίζω τώρα αυτό το τηλεγράφημα. Μακάρι να μπορούσα να την ξεχάσω. Μ' αρέσει πολύ το σχολείο, μαμά. Αλήθεια? Ναι, εχθές πέρασα πολύ ωραία. Δεν με πειράξαν τα άλλα παιδιά. Χαίρομαι γι' αυτό. Ήμουν σίγουρη ότι θα νιώθεις καλύτερα εκεί. Έκανα κιόλας φίλους, το πιστεύεις? Κοιτάξτε μαζί. Και βέβαια, μαμά. Άντε πήγαινε, γιατί η πέτρα σε περιμένει. Γεια σου, αγάπη μου. Δεν θα πας στο εργοστάσιο? Όχι, πατριτζή. Γιατί όχι? Τι συμβαίνει? Δεν θέλω να ακούω να με κοροϊδεύουν. Και αυτό θα γίνει από τη στιγμή που πήρε η Πάολα το δάνειο των 2 εκατομμυρίων. Αυτά είναι καλά νέα, Ροντρίγκο. Χαίρεσαι? Ναι, χαίρομαι. Πρόκειται για τη διάσωση του εργοστασίου. Πολύ θα ήθελα να μάθω τι έδωσε αυτή η γυναίκα για το δάνειο. Δεν υπάρχει λόγος να την κρίνεις αρνητικά.
Περιμένω τα χειρότερα από αυτή. Μην τα παίρνεις τόσο στο σοβαρά, Ροντρίγκο. Μπορεί να αρρωστήσεις. Θυμήσου, δεν έχω κανέναν στον κόσμο εκτός από σένα. Νιώθω τυχερός που σε γνώρισα, Πάτριτσε. Όμως ο Κάρλος Ντανιέλ είχε την ατυχία να πέσει πάνω σε αυτή τη βρώμα.